Την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών προστασίας του περιβάλλοντος της νομαρχίας Μαγνησίας πρέπει να προκαλέσει η λειτουργία ελαιοτριβίου στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού. Το εργοστάσιο λειτουργεί σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το χωριό και, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, προκαλεί πολλά προβλήματα στη γύρω περιοχή. Στα 200 μέτρα περίπου βρίσκεται το δημοτικό σχολείο και όταν πνέει ο άνεμος από τη θάλασσα κάτω, παίρνει σχεδόν όλο το χωριό. Η κατάσταση είναι αποπνικτική. Δυσοσμία δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει άνθρωπος ανάσα. Δεν μπορεί να αναπνεύσει, ιδίως τα μικρά παιδιά. Καπνό βγάλει. Υπάρχει η μυρωδιά, δυσοσμία. Μυρωδιά υπάρχει. Όταν φυσά αέρας προς εδώ έχουμε μια μυρωδιά. Να, σήμερα το πρωί υπήρχε η μυρωδιά αυτή. Τίποτα άλλο. Αυτός ο καπνός που βγαίνει δημιουργεί πρόβλημα σε αυλές, σε σπίτια. Κοίταξε, σήμερα που, ας πούμε, το πρωί που μύριζε, έκλεισε τα παράθυρα. Εντάξει. Το εργοστάσιο επεξεργάζεται τα υπολείμματα των ελαιοτριβίων και παράγει πυρηνέλαιο. Όπως φαίνεται και στις εικόνες που κατέγραψε σήμερα το πρωί ο τηλεοπτικός φακός της TRT, φαίνεται πως βγαίνουν από τα φουγάρα του εργοστασίου πυκνοί καπνοί που, όταν φυσάνε νότιοι άνεμοι, μεταφέρεται στον πλάτανο μια έντονη δυσοσμία. Ενώ οι αυλές και τα μπαλκόνια των σπιτιών καλύπτονται, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, από μαύρη σκόνη. Οι καπνοδόχοι φαντάζομαι ότι δεν θα τηρούν τα μέτρα αυτά που πρέπει να τηρήσουν. Είναι σε χαμηλό επίπεδο. Έχω τη γνώμη αν ήταν πιο ψηλά ακόμη. Είναι πολύ κοντά στο χωριό σας. Είναι πάρα πολύ κοντά και είναι δύσκολο και για τα μικρά παιδιά ιδίως. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι κάτοικοι στον Πλάτανο που υποστηρίζουν ότι το εργοστάσιο δεν δημιουργεί προβλήματα και πως δίνει δουλειά σε αρκετούς ανθρώπους. Τη σεζόν που δουλεύεις, τους 3 μήνες στο εργοστάσιο, μπορεί να είναι και 1 και 2 φορές που θα μας φέρει τον καπνό να μυρίζει. Κατά τα άλλα δεν έχει πρόβλημα κανένα. Αντιθέτως, 3-4 μήνες παίρνουν ο κόσμος προκάμματο και επιβιώνουν. Γιατί είμαστε εδώ πέρα σε άθλια κατάσταση. Εποχιακό εργοστάσιο είναι και κάποιοι δουλεύουν και τρώνε ψωμί που λέμε. Ομάδα κατοίκων του Πλατάνου άρχισε τη συλλογή υπογραφών κατά της λειτουργίας του εργοστασίου, ενώ το θέμα έφτασε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του Λαός Παύλου Μαρκάκη, ο οποίος επισημαίνει ότι το ελαιοτριβείο λειτουργεί πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή και ζητά να διερευνηθεί αν είναι σε ισχύ η απαραίτητη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.